ένα παράδειγμα για τον πλούτο που κρύβει αυτή η χώρα και που η πολιτική ρευστότητα δεν της επιτρέπει να το κάνει, θα ξετυλίξουμε στο επιχειρηματικό story της ημέρας μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπους, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Seaplanes, μιας εταιρείας που προσπαθεί 2 χρόνια τώρα να ξεδιπλώσει αυτό το story και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την υπόθεση που λέγεται υδατοδρόμια. Επειδή όμως τα λόγια είναι φτώχεια, ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Χαραλάμπους να μας πει το σήμερα και το αύριο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ιστορίας. Κύριε Χαραλάμπου, σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Ξεκινήσατε κάπου το 2013. Σωστά. Δώστε μας μια εικόνα τι ακριβώς είναι αυτό το επιχειρηματικό story που προσπαθείτε να ξεδιπλώσετε και πού έχετε φτάσει μέχρι σήμερα. Απρίλιο του 2013, ξεκινάμε από την αρχή, ψηφίζεται ο καινούριος νόμος περί δημιουργίας υδατοδρομείων, ίδρυσης δικτύου υδατοδρομείων. Εμείς σαν εταιρεία η οποία εξ αρχής ενδιαφερόταν για αυτή την ανάπτυξη, μπήκαμε στο καλούπι να φτιάξουμε ένα φορέα ο οποίος θα αρχικά ανάπτυσε το δίκτυο των υδατοδρομείων και εκ των υστέρων θα επιχειρούσε με υδροπλάνα. Οπότε είναι καταρχήν η διαχείριση των υδατοδρομείων και κατά δεύτερον το επιχειρήν της αεροπορικής. Μετά την ψήφιση του νόμου, ξεκινήσαμε την όλη διαδικασία για να αναπτύξουμε το δίκτυο, δίνοντας μας ο νόμος την δυνατότητα τόσο μέσω δημοσίων φορέων αλλά και μέσω ιδιωτικών επενδύσεων να δημιουργηθούν υδατοδρόμια. Ξεκινήσαμε και εμείς σαν ιδιωτικό επενδυτικό όχημα να αναπτύξουμε ένα δίκτυο έτσι ώστε θα μπορούσε και θα έδινε την ευκαιρία σε αεροπορικές εταιρείες εκτός από την δικιά μας, πέραν δηλαδή της δικιάς μας αεροπορικής και οποιασδήποτε άλλης αεροπορικής εταιρείας υδροπλάνων να επιχειρήσει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Όντως, ξεκινώντας είχαμε μεγάλες προσδοκίες, γιατί ήταν ένας πολύ καλός νόμος σχετικά με τη διαδικασία που θα προχωρούσε η κάθε αίτηση. Υπήρχε συγκεκριμένα 65 ημέρες για να διοδοτηθεί το εκάστοτε υδατοδρόμιο, το οποίο έμπαινε μέσα στην διαδικασία αυτή, χωρίς φυσικά να προβλέπαμε το ότι είναι κάτι καινούριο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν οι υπηρεσίες. Και όπως στην ουσία ανοίγατε και δρόμους. Ακριβώς. Μέσα από τη δική σας πρωτοβουλία ουσιαστικά ανοίγονταν δρόμοι. Όπως ένα παιδάκι περνάει τις παιδικές ασθένειες, αυτή η διαδικασία πέρασε τις δικές της ασθένειες, οι οποίες ήταν η εμπέδωση ή μάλλον η επαφή που είχαν πλέον οι υπηρεσίες με αυτές τις αιτήσεις που ήταν πρωτόγνωρες για αυτούς. Φτάνοντας στον Μάιο του 2014, είχαμε ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να συνδυαστούν με τον νόμο, όπως ήταν οι παραχωρήσεις, όπως ήταν οι παραχωρήσεις χώρου για τα υδατοδρόμια, όπως ήταν οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού για το υδατοδρόμιο, γιατί είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΥΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των Διεθνών Κανονισμών ICAO, γιατί είναι ένα αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, οπότε ακολουθεί όλες τις διαδικασίες και τις ασφαλιστικές δικλείδες ενός αεροδρομίου. Οπότε όλες αυτές οι διαδικασίες ξεκαθαρίσανε στην ουσία τον Μάιο του 2014. Ένα χρόνο σχεδόν μετά και πλέον μετά από την ψήφιση του νόμου. Πέρα τα αυτά όμως, ακολούθησαν οι διάφορες συγκυρίες, οι οποίες ήταν οι δημοτικές εκλογές, όπου άλλαξε λίγο το καθεστώς και τα άτομα στη διοίκηση των Δήμων και της Περιφέρειας. Και είχαμε και εκεί κάποιες καθυστερήσεις, γιατί το πρώτο στάδιο για να διαδοτηθεί το υδατοδρόμιο αφορά τους τοπικούς φορείς, όπου αυτοί είναι που θα μισθώσουν, που θα παραχωρήσουν τον χώρο για να γίνει υδατοδρόμιο. Φτάνοντας τον Νοέμβριο του 2014, όπου βγήκε στην ουσία και ο πρώτος και η πρώτη άδεια υδατοδρομίου στην Κέρκυρα. Κέρκυρα ήταν λοιπόν το εναρκτήριο, μάλιστα. Και είχε στην ουσία δείξει την πορεία και τη διαδικασία σε ολοκληρωμένη φάση
για τα υπόλοιπα υδατοδρόμια. Προαναγγέλλονται οι εκλογές, οι προεδρικές και μετά οι εθνικές εκλογές, όπου στην ουσία παγώσαν όλες οι διαδικασίες και μετέπειτα από Ιανουάριο είχαμε αλλαγή κυβέρνησης, αλλαγή δομής των Υπουργείων, υπήρχαν συγχωνεύσεις Υπουργείων, υπήρχαν αλλαγές γενικό γραμματιών, αλλαγές Υπουργών, οπότε όλη αυτή η διαδικασία μαζί με την παρατεταμένη διαπραγμάτευση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα έβαλαν σε δεύτερη μοίρα την αξιολόγηση των υδατοδρομείων και κατ' επέκταση την αδειοδότηση περαιτέρω υδατοδρομείων. Οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα παραμένουμε με ένα υδατοδρόμιο το οποίο δεν είναι δίκτυο, δεν είναι βιώσιμο, δηλαδή δεν μπορεί να πας από ένα σημείο σε ένα άλλο και έτσι χάσαμε και τη φετινή σεζόν, τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, όπου εμείς πιστεύαμε και προσδοκούσαμε να έχουμε κάποια δραστηριότητα. Παρά τις προσπάθειες και τη θέληση και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και της νέας κυβέρνησης, γιατί το να έχεις τη θέληση να κάνεις κάτι, χρειάζεται και η πίεση σε όλη τη δομή και των Υπουργείων, ναι. Έχοντας πέντε εμπλεκόμενα Υπουργεία, πέραν των 15 υπηρεσιών οι οποίες εμπλέκονται στην αδειοδότηση και στην γνωμοδότηση της νέας αυτής δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ξαναξεκινήσει η διαδικασία και η ανάλυση της προσπάθειας εξ αρχής στη νέα κυβέρνηση, στο νέο σχήμα, έτσι ώστε να μπούμε ξανά στην ίδια τροχιά που υπήρχε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Οι διαβεβαιώσεις και οι προσπάθειες που έχουν γίνει από τη νέα κυβέρνηση είναι ξεκάθαρες. Θέλουν αυτό το νέο θέλουν σχολείο, να γίνει αυτό το επένδυση. Θέλουν αυτή την επένδυση και άλλες επένδυσεις φυσικά και θέλουν να δείξουν ότι όντως η Ελλάδα μπορεί και προσελκύει ξένες επενδύσεις, ξένα κεφάλαια. Ωστόσο, οφείλουμε εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να πούμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το επενδυτικό σχέδιο έρχεται να κουμπώσει σε μια γεωγραφική περιοχή που πραγματικά διψάει για την υλοποίησή του. Μιλάω δηλαδή για το νησιωτικό σύμπλεγμα, έρχεται δηλαδή να δώσει λύσεις σε ένα ουσιαστικό πραγματικό πρόβλημα και μια ουσιαστική ζήτηση. Στην πλήρη λοιπόν ανάπτυξή του, αυτό το επενδυτικό σχέδιο τι προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να δημιουργήσει στον τουρισμό και σε εσάς, ναι, σαν αγορά. Είπατε τη λέξη κλειδί. Αυτή η επένδυση έχει γεωγραφική ταυτότητα. Η Ελλάδα είναι το φυσικό σπίτι των υδροπλάνων. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με τόσες χιλιάδες νησιά, με τόση μεγάλη ακτογραμμή και μεγάλη τουριστική δυναμική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα υδροπλάνο ή ένα δίκτυο υδατοδρομίων ή ένα δίκτυο υδροπλάνων μπορούν να επιχειρήσουν κάπου όπου υπάρχει αυτή η ανάγκη, η οποία είναι η πολυνησιακή φύση μιας χώρας, η νησιωτικότητα που λέμε εδώ στην Ελλάδα, και θα μπορέσει να διασυνδέσει τα νησιά μεταξύ τους, τις αχτές με τα νησιά, την υπηρετική Ελλάδα μέσω λιμνών με τις αχτές ή με τα νησιά. Οπότε, ίσως και με άλλες χώρες. Ακριβώς. Εδώ είναι που η Ελλάδα, έχοντας ένα τουριστικό πληθυσμό που έρχεται κάθε χρόνο περί τα 20-25 εκατομμύρια, διπλασιάζεται αμέσως με τα άλλα 30-35 εκατομμύρια από τα τουρκικά παράλια, τα οποία ζητάνε καθημερινά με αιτήματα τους οι ξενοδόχοι στα παράλια της Τουρκίας να μεταφέρουν τους πελάτες τους στα ελληνικά νησιά. Γιατί τα ελληνικά νησιά είναι κάτι τα οποία μπορούν και τραβούν μεγάλο ενδιαφέρον από τους Άρα δεν μιλάμε λοιπόν για ένα επενδυτικό σχέδιο που έχει να κάνει μόνο με τις Hellenic Seaplanes, αλλά ουσιαστικά με τον ελληνικό τουρισμό. Προφανώς η Hellenic Seaplanes προσπαθεί να μπει πρώτη στο παιχνίδι, γιατί πιστεύει ότι αυτό το τουριστικό προϊόν μπορεί να δοθεί, ήρθε ο καιρός, έχει οριμάσει η αγορά για να αναπτυχθεί το υδροπλάνο εδώ στην Ελλάδα.
γίναν και άλλες προσπάθειες, οι οποίες δεν ευόδωσαν και καταλήξε το κενό λόγω νομικού κενού, λόγω μη ορίμανσης της αγοράς. Σήμερα, επειδή ήταν πολλαπλή η ερώτηση πάνω στο κομμάτι των υδροπλάνων, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε όχι μόνο ένα μεταφορικό μέσο που μεταφέρει απλά τους επιβάτες από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά και ένα τουριστικό προϊόν. Ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα ενδυναμώσει γενικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος, θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στον τουρίστα αλλά και στον τόπιο να επισκεφθεί σημεία τα οποία ήταν αδύνατον πιο πριν, μέσα στο λιγοστό χρονικό διάστημα που είναι οι διακοπές του, να το πράξει και να δώσει επιπλέον νέα χαρακτηριστικά και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός, όπου εκεί θα αναπτύσσαμε σε ετήσια βάση τις επισκέψεις σε θρησκευτικούς προορισμούς. Υπάρχουν ειδικοί φύσεως τουρισμός, ο οποίος είναι ο συνεδριακός τουρισμός, που συνήθως κινείται από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. Δεν είναι η high season, είναι... Οπότε εκεί θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τον συνεδριακό τουρισμό σε όλο το φάσμα και την ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού και η Ελλάδα, έχοντας ένα ήπιο χειμώνα, μπορεί να προσελκύσει κατά 70% το συνεδριακό τουρισμό που υπάρχει στην Ευρώπη. Επίσης, θα μπορούσαμε τον τουρισμό κρουαζιέρας, όπου ξεκινάει από τις αρχές του Απρίλη μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη, να δώσει ένα καινούριο στίγμα, όπου ο επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου θα μπορούσε να μεταβεί στο υδροπλάνο, να δει αντί ένα ή δύο προορισμούς μέσω λεωφορείου ή μέσω άλλου μέσου, να πάει να δει 5 και 10 προορισμούς, να επισκεφθεί 5 και 10 νησιά, τα οποία θα ήταν αδύνατο μέσα σε μερικές ώρες να το πράξει. Κλείνοντας την εισαγωγή για το τουριστικό προϊόν, πάμε στο κοινωνικό προϊόν. Γιατί το υδροπλάνο μπορεί να δώσει και ένα κοινωνικό στίγμα. Να εξυπηρετήσει και άλλες ανάγκες. Ακριβώς, όπως είναι οι αεροδιακομιδές, δηλαδή τα αεροασθενοφόρα, τα οποία μπορούν και έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν όπου υπάρχει υδάτινο πεδίο. Τι σημαίνει υδάτινο πεδίο? Σημαίνει ένα χώρο από οποίο μπορούν να προσθαλασσωθούν. Πέραν δηλαδή τα αεροδρόμια, τα οποία είναι δυνατόν να προσεγγίσει λόγω αμφιβίου ταυτότητας, δηλαδή επειδή το αεροπλάνο είναι αμφίβιο, μπορεί να προσεγγίσει και το αεροδρόμιο αλλά και το υδάτινο πεδίο. Οπότε και αυτό θα δώσει επιπλέον και δυνατότητα ανάπτυξης των νησιών, εφόσον υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ασθενών, και στο κομμάτι του ιατρικού τουρισμού αλλά και στο κομμάτι των επενδύσεων. Ένας που ο οποίος θέλει να έχει ένα εξοχικό ή ένα κατάλημα σε κάποιο νησί το οποίο δεν έχει αεροδιασύνδεση, με το υδροπλάνο πλέον θα μπορεί να το πράξει χωρίς να έχει την ανάγκη ή το φόβο ότι μπορεί να γίνει κάτι και να μην προσέλθει εντός χρονικού διαστήματος σε κάποιο ιατρικό κέντρο. Μάλιστα. Αν μιλούσαμε για τα οικονομικά μεγέθη, τι τζίρος μπορεί να γίνει γύρω από αυτή τη δραστηριότητα? Σε πλήρη ανάπτυξη στην Ελλάδα, ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια αυτή η δραστηριότητα σε ετήσια βάση. Εάν μιλήσουμε σε πλήρη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες τις γειτονικές, ξεπερνάμε το 1 δις σε τζίρο και πιστεύω ότι είναι το προϊόν το οποίο θα φέρει την αλλαγή όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά σε όλη τη Μεσόγειο. Άρα μιλάμε λοιπόν για τις προσπάθειες δημιουργίας ενός δικτύου περίπου 50 υδατοδρομίων ή ενδεχομένως και παραπάνω. Ο δικός μας ο σχεδιασμός είναι για την πρώτη φάση, ναι, είναι πέραν τα 100 υδατοδρόμια. 100 υδατοδρόμια. Πέραν τα 100 Μάλιστα. Ο σχεδιασμός σε πλήρη ανάπτυξη στην Ελλάδα θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 400 υδατοδρόμια. Υπολογίστε ότι οι Μαλδίβες, που είναι ένα σύμπλεγμα νησιών της τάξης των 1.100 νησιών, έχουν 162 υδατοδρόμια, εξυπηρετούνται από 56 υδροπλάνα εμπορικής δραστηριότητας, δηλαδή μεταφοράς επιβατών. Υπάρχουν τα ιδιωτικά, ιδιωτικής φύσεως υδροπλάνα, τα οποία εξυπηρετούν ιδιωτικά και δίνουν τη δυνατότητα σε 1.500 υπαλλήλους να έχουν δουλειά. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Ελλάδα, όπου ο πληθυσμός
σε σχέση με τις Μαλδίβες είναι πολλαπλάσιος. Δηλαδή στις Μαλδίβες υπάρχουν 400.000 ντόπιους κατοίκους και 2 εκατομμύρια τουρίστες. Δηλαδή δεν ξεπερνάει την Κρήτη στην ουσία. Και όμως εκεί ξετυλίχθηκε αυτό το επενδυτικό σχέδιο, δούλεψε. Οπότε υπολογίζουμε εδώ πέρα με τέτοιο μεγάλο πληθυσμό και, τέτοιο μεγάλο τουριστικό πληθυσμό που προσελκύεται από την Ελλάδα, μάλιστα, να αναπτυχθούν πέραν των 400 υδατοδρομίων, πάνω από 200 υδροπλάνα και φυσικά να είναι να ανοιχτούν περισσότερες από 3 με 4.000 θέσεις εργασίας, μάλιστα, όπου θα τονώσουν και το τουριστικό προϊόν αλλά και την τοπική αγορά. Κεντρικό σημείο ωστόσο στην υλοποίηση του σχεδίου είναι η Αττική. Τι ακριβώς εικόνα υπάρχει εδώ και πού εμπλέκεται η υπόθεση που λέγεται κυβερνητικές αποφάσεις. Ναι. Από την προηγούμενη κυβέρνηση διαφάνηκε η πρόθεση να γίνει το Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο στην Αττική, στην περιοχή του ΣΕΦ, μάλιστα, του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Που για μας ήταν ένα καλό σημείο, γιατί υπήρχε η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήταν κοντά στην κρουαζιέρα λόγω του λιμανιού, ήταν κοντά στον Πειραιά, υπήρχε η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και υπήρχε και ο χώρος για να αναπτυχθεί. Είχατε προχωρήσει και οι μελέτες σας είχαν προχωρήσει σε ένα σημαντικό βαθμό. Είχαμε προχωρήσει και σε διαγωνισμό με αρχιτεκτονικά γραφεία, είχαμε προχωρήσει και σε δημιουργία του Μητροπολιτικού Υδατοδρομίου πάνω σε αρχιτεκτονικό σχέδιο. Παρά όμως τις προσπάθειες αυτές που είχαν γίνει, δεν προχώρησε γιατί ο διαγωνισμός ήταν εν μέση των εθνικών εκλογών, όπου εκεί πάγωσε ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση της περιοχής του ΣΕΦ, μαζί με τη Μαρίνα του ΣΕΦ, και προ λίγων ημερών ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ για την δημιουργία υδατοδρομίων σε διάφορα λιμάνια, αλλά και τον προσδιορισμό του Μητροπολιτικού Υδατοδρομίου στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Μάλιστα. Εμείς, σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ, συζητήσαμε και του εξηγήσαμε ότι για μας ο κύριο Πιτσιόρλας. Μάλιστα. Είναι, ναι. Συζητήσαμε με τον κύριο Πιτσιόρλα και του εξηγήσαμε ότι για μας η Μαρίνα του Αγίου Κοσμά είναι ισοδύναμο σημείο, ίσως ακόμα και καλύτερο εφόσον αναπτυχθεί και το ελληνικό. Αλλά αυτό που μας προβληματίζει και κρατούμε επιφυλακτική στάση είναι πώς μπορούμε να πάρουμε ένα κομμάτι της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά η οποία ανήκει στην ελληνικό ΑΕ. Και εφόσον η ελληνικό ΑΕ είναι σε διαπραγμάτευση με τους επενδυτές για το υπόλοιπο, μάλιστα, κομμάτι. Σωστά. Οπότε εμείς δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ένσταση για το συγκεκριμένο σημείο. Ίσα-ίσα κάναμε την πρόταση για ένα από τα σημεία εκεί ήδη στον πρόεδρο. Οπότε από εκεί και πέρα είναι καθαρά το παιχνίδι στα δικά τους χέρια. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι είναι κομβικό σημείο με την έννοια ότι η Αττική είναι το μισό της κίνησης συνολικά. Όντως η μισή τουριστική κίνηση και η ντόπια κίνηση περνάει μέσα από την Αττική. Από την Αττική. Αυτό είναι η όθηση, το boost που θα δώσει, γιατί εμείς ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι καταμερισμός των υδατοδρομίων σε 10 περιφέρειες. Οπότε επιμερίζουμε στην ουσία σε κάθε μία περιφέρεια ένα κεντρικό υδατοδρόμιο με περιφερειακά υδατοδρόμια. Όπου στο κεντρικό υδατοδρόμιο θα διανυκτερεύονται αεροσκάφη, θα υπάρχει χώρος συντήρησης, μάλιστα, και θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα σαν περιφέρειες. Παραδείγματος χάρη, ο Βόλος σαν κεντρικό υδατοδρόμιο μαζί με περιφερειακά τα υδατοδρόμια των Σποράδων, της Κύρου και της Έμβειας θα μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει το Μητροπολιτικό. Mm-hmm. Που φυσικά αν υπήρχε το Μητροπολιτικό θα ήταν μια ενίσχυση της δυναμικής του Μητροπολιτικού του Βόλου αλλά και των Σποράδων. Μάλιστα. Οπότε σαφώς μιλάμε για το 50% της μεταφορικής κίνησης των υδροπλάνων. Ένα τελευταίο ερώτημα. Φαίνεται ωστόσο από όλα όσα μας λέτε και τις εξελίξεις πρόσφατες ότι το επενδυτικό αυτό σχέδιο παραμένει ζωηρό και βλέπουμε και την είσοδο νέων, ναι, παικτών μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο. Η προσπάθεια η δικιά μας εξ αρχής ήταν ότι αυτό το project δεν επηρεάζεται από την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Δυστυχώς
είναι πολύ δύσκολο να μεταπίσεις ένα επενδυτή ο οποίος βρίσκεται Μάλιστα. από την άλλη άκρη του ωκεανού. Και που μπορεί να επενδύσει σε κάποια άλλη χώρα. Και που μπορεί εύκολα να επενδύσει σε κάποια άλλη χώρα. Να του πεις ότι τα ξαναδείς, όλα θα πάνε καλά στην Ελλάδα και θα προχωρήσουν Μάλιστα. όλα μια χαρά. Φυσικά υπάρχει και απόδειξη με τον τουρισμό που όπου τα νούμερα αυξηθήκαν σε πολλές περιπτώσεις. Παρά την παρατεταμένη κρίση που υπάρχει στη χώρα μας, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο. Οπότε αυτό που προσπαθήσαμε και προσπαθούμε μέχρι σήμερα είναι να αποδείξουμε ότι αυτό το συγκεκριμένο project δεν έχει καμία διασύνδεση με την κρίση ή με το σκηνικό που επικρατεί στην Ελλάδα. Φυσικά, πιο εύκολο είναι να πείσεις τους υφιστάμενους επενδυτές που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Οπότε και εμείς στραφήκαμε στο να προσελκύσουμε ντόπιους επενδυτές, όπως είναι η Globilet, το Group of Companies της συγκεκριμένης εταιρείας, όπου μας έχει στηρίξει μέχρι σήμερα και προχωράει σε δυναμική παρουσία τόσο στο χώρο της Ελλάδος αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, και ο Όμιλος Χανδρή, όπου αρχικά έχει μπει στην δημιουργία και στην ενίσχυση του δικτύου Χίο Ψαρά και Ινούσες, όπου μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το project, αυτός ο σχεδιασμός, αυτός ο οργανισμός που πάει να δημιουργηθεί θα έχει μία ανεξαρτησία παρά τις καταστάσεις που θα επικρατήσουν στην Ελλάδα, είτε θετικές είτε αρνητικές. Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ το τελευταίο καιρό τους επενδυτές μας ήταν η αλλαγή του νομίσματος. Μάλιστα. Αν θα πάμε σε νόμισμα δραχμής ή αν θα είναι παραμονή μας στο ευρώ. Οπότε και αυτό τους έκανε να παρατείνουν το πάγωμα της διαδικασίας επένδυσης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Χαραλάμπους, σας εύχομαι καλό κουράγιο, ούτως ώστε να μπορέσει κανείς, να μπορέσετε κι εσείς να δείτε και αυτό το ρευστό πολιτικό πεδίο, να το αντιμετωπίσετε και να ξεδιπλωθεί τελικά όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον επενδυτικό σχέδιο. Ευελπιστούμε ότι λίγα συντόμως θα ξεκαθαρίσει και θα ηρεμήσει επενδυτικά η αγορά. Για να μπορέσουμε, ναι. Θα σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό που έχει επέλθει επενδυτικά η Ελλάδα και θα αποδείξουμε ότι αυτό το σχέδιο, αυτό το project μπορεί να δώσει νέα πνοή και να αλλάξει τα δεδομένα του τουρισμού στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα.